Λοιπόν, τον κύριο Κυρανούδη, εκπαιδευτή της Ομοσπονδίας, μας πει δύο λόγια για το σεμινάριο που διεξάγεται και βρίσκεται σε εξέλιξη. Βλέπουμε σημαντική επιτυχία, πάρα πολλά παιδιά. Για πες μας και εσύ τι ένιωσε εδώ, τι έχουν κράτησε στην πόλη μας, τα Γρανά. Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Γρεβενών όσο και τον πρόεδρο, τον κύριο Κουψίδη, προσωπικά για την πρόσκληση που απίφθινε στην Ομοσπονδία και καταφέραμε και ήρθαμε εδώ στην πόλη σας των Γρεβενών. Παράλληλα, από την Δευτέρα έχει ξεκινήσει το UEFA C και σήμερα ξεκίνησε και το UEFA D. Είναι δύο προγράμματα της Ομοσπονδίας τα οποία σκοπό έχουν να μεταδώσουν ως το δυνατόν περισσότερες γνώσεις στο κομμάτι των αναπτυξιακών ηλικιών και σε ένα κομμάτι του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Αυτό πρέπει να τονίσουμε είναι ότι όντως υπάρχει μια ικανοποιητική συμμετοχή και στα δύο προγράμματα. Το UEFA C θα γίνει σε δύο φάσεις. Η πρώτη ολοκληρώνεται αύριο, η επόμενη φάση είναι τον Ιανουάριο. Ενώ το UEFA D ολοκληρώνεται αύριο. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι τέτοιου είδους προγράμματα έχουν ανάγκη οι τοπικές ενώσεις, διότι ενημερώνονται οι προπονητές για θέματα τα οποία άπτονται του ενδιαφέροντος του παιδικού ποδοσφαίρου, του αναπτυξιακού ποδοσφαίρου, το οποίο αναπτυξιακό ποδόσφαιρο για μας είναι ο πυρήνας του αντρικού ποδοσφαίρου και είναι το αύριο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Θέλουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία να καταφέρουμε να βγάλουμε, μάλλον να δώσουμε όσο περισσότερες γνώσεις γίνεται στους προπονητές και αυτοί να προσπαθήσουν να μεταλαμπαδεύσουν αυτές τις γνώσεις στην προπόνηση στα παιδιά, στα μικρά παιδιά και να αλλάξει λίγο ο τρόπος σκέψης και κατ' επέκταση ο τρόπος που κάνουν προπόνηση στις αναπτυξιακές ηλικίες, γιατί όλοι πρέπει να καταλάβουμε ότι το ποδόσφαιρο των μικρών, των παιδιών δεν είναι μια μικρογραφία του ποδοσφαίρου των ενηλίκων. Και γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε και εμείς από την πλευρά της Ομοσπονδίας, από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, να φέρουμε τους προπονητές σε μια επαφή με ένα καινούριο, ένα σύγχρονο τρόπο προπόνησης που είναι αποτέλεσμα του σύγχρονου τρόπου παιχνιδιού. Το παιχνίδι έχει γίνει πολύ γρήγορο, το παιχνίδι έχει γίνει πάρα πολύ απαιτητικό, άρα κατ' επέκταση πρέπει και τα μικρά παιδιά να μπαίνουν σιγά σιγά σε αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν προπονούμε για το Σαββατοκύριακο, προπονούμε για μετά από κάποια χρόνια. Μάλιστα. Κύριε Γιώργη, βλέπουμε, λοιπόν, έχει πολλά προβλήματα το ποδόσφαιρο στη χώρα μας και φυσικά το ερασιτεχνικό που είναι ο αιμοδότης, θα λέγα εγώ. Δύο λόγια πάνω σε αυτό το θέμα, αν και δεν είναι... Δεν είναι της αρμοδιότητάς μου για να μπορέσω να πω... Έτσι, έχω κάποια προσωπική άποψη, το θέμα όμως νομίζω ότι είναι συνολικό, δηλαδή είναι σφαιρικό, πρέπει να το δούμε και σαν αποτέλεσμα και της καθημερινότητας, δηλαδή το ποδόσφαιρο δεν είναι κάτι ξεχωριστό από την κοινωνία. Για παράδειγμα, ας πούμε, έχω μάθει ότι εδώ στην περιοχή των Γρεβενών υπάρχει μια συρρήκνωση του πληθυσμού. Παντού. Το δημογραφικό πρόβλημα έχει επηρεάσει. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μετακυλείται το πρόβλημα και στο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Από εκεί και πέρα μας χτύπησε μια, ή τέλος πάντων μας επιβλήθηκε μια οικονομική κρίση, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Μας επιβλήθηκε μια οικονομική κρίση, το αποτέλεσμα της οποίας έχει σοβαρό αντίκτυπο στο ποδόσφαιρο. Οπότε, εντάξει, είμαι αισιόδοξος. Θεωρώ ότι θα γυρίσουν τα πράγματα σιγά σιγά. Αλλά από εκεί και πέρα όμως χρειάζεται να προσπαθήσουμε όλοι και να καταφέρουμε να φέρουμε, και φυσικά η πολιτεία εννοείται, να καταφέρουμε να φέρουμε το ποδόσφαιρο σιγά σιγά εκεί που θέλουμε όλοι μας, όσοι αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλές γιορτές σε όλους. Επίσης, καλή συνέχεια.